Favor, Magia. Σήμερα έχουμε light καταστάσεις, light vertical. Λοιπόν, είναι μια τεχνική που έτσι την εξερευνώ λιγάκι, που κάνει άλλο ένα ψάρεμα. Όχι πολλά ψάρια, αλλά εντάξει. Αυτό είναι. Φτιάξω το καφέ μου. Και να αρχίσω. Λοιπόν, ψάρι. Πρώτη βολή, ρε παιδιά. Τι να λέμε τώρα. Α, μου φύγε. Μου φύγε, ρε. Αλλά ψάρι πρώτη βολή. Εντάξει. Αλλά ξεκινάμε. Κουκάλι ήταν, ε. Μικρό δεν ήταν πολύ μεγάλο, οπότε. Εντάξει. Δεν είναι βαθιά εδώ πέρα. Αλλά κρατάει ψαράκια. Δηλαδή έχει διάφορα. Άμα δούμε ότι δεν, θα βάλουμε μικρότερο πλανάκι. Βασικά θα βάλω πλανάκι με σαλαγιά, γιατί τώρα έχω βάλει το drag metal, το mini, που έχει μόνο τα συστάκι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ασχοληθεί να βάλω σαλαγιά σε αυτό. Κανονικά πρέπει. Για να μην χάνουμε εύκολα ψάρια. Να κρατήσω καιρός και θα είμαστε εντάξει. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, τι κάνω εγώ? Ένα μεγάλο χτύπημα όταν φτάνω κάτω και χτυπηματάκια μικρά ανεβαίνοντας. Απότομα μικρά χτυπηματάκια. Αυτό είναι το όλο μυστικό. Τώρα μέρος δεν έχω. Βυθόμετρο αυτή τη στιγμή δεν έχω κάνει μαζί. Σημαντικό είναι αυτό. Τώρα βγάζει ένα αεράκι. Θα δείξω πώς θα πάμε. Παιδιά, κοιτάξτε τώρα εδώ πράγμα. Νόμιζα, δεν ήξερα άμα έχει μπλεχτεί ο πλάνος ή άμα έχω πιάσει ψάρι, δηλαδή. Εντάξει. Αν είναι δυνατό. Έλα βρε. Άιτε. Το ξέρα. Το ξέρα, παιδιά, δεν πάτωνε με τίποτα. Λέω, αποκλείεται, είμαστε. Όχι ρε εσύ. Κουκάλι είναι. Ήταν. Μας έφυγε. Για να ρίξουμε πάλι. Υπήρχε περίπτωση. Ήμουν σίγουρος. Όπως έπεθε, τα άρπαξε και εξαφανίστηκε. Γιατί κανονικά έπρεπε να έχει πατώσει, καταλάβατε. Αλλά είναι μικρά. Γι' αυτό δεν μπορούμε να τα καρφώσουμε. Τίποτα, κάτω, λίγο κάτω από την επιφάνεια είναι. Αλλά είναι όλα μικρούλια. Δεν έχει μεγάλα. Δεν έχει. Βέβαια, εμείς κυνηγάμε. Μήπως και πετύχουμε το μεγάλο. Η αλήθεια είναι. Καμάρι μου, ηρέμησε. Ηρέμησε. Μέσα θα πας. Έλα. Ψάρι. Μικρό. Μικρό. Δεν ξέρω αν είναι βασικά, είναι μικρό. Κάνει ωραία κεφαλάκι. Καλή είναι. Είναι κάτι τρομερό, πιστεύω. Τι είναι? Κουκάλι είναι. Δεν είναι μεγάλο, αλλά εντάξει. Ή παλεύεται. Τουλάχιστον ανεβήκαμε λίγο σε μέγεθος. Έλα. Πήρα κοκάλι στα μεσόνερα.
ανεβάζοντα το Τέξας. Εντάξει. Τόσο ήρεμα τα πλανάκια, δεν θέλει να βαρέσει. Σαβρίδι για την ακρίβεια, μικρό. Άντε. Να με το πανί, να βάλω παγιστρωτή, μήπως και καταφέρω να κάνω τίποτα. Υπάρχει μια πιθανότητα να τα καταφέρω. Μπα. Κάτι μπορεί να γίνει εδώ. Έξι λεπτά πάλευα με τον απαγιστρωτή, συχνά βρεξίματα του ψαριού μες στο νερό, κράτημα με βεργμένη πετσέτα και πολύ υπομονή, παιδιά. Πολύ υπομονή. Τελικά το ψάρι έφυγε, κάθισα και λίγη ώρα ακόμα για να δω αν θα βγει στην επιφάνεια. Δεν βγήκε κάτι, δεν μάτωσε, το ψάρι ήταν μια χαρά. Απλώς εκεί που είχε κάτι στα γύρια ήταν πολύ δύσκολο. Μην αγκώνεις. Μην αγκώνεις. Ξέρω τι πονάει. Παιδιά, να αφήσουμε. Έφυγε. Εξαφανίστηκε. Δεν είναι μεγάλο. Α, σπάρος ήταν. Εντάξει. Δεν είναι μεγάλο, νομίζω. Αλλά για να δούμε. Τι θα γίνει εδώ. Τι είναι αυτό, κανένα σπάρος. Σπάρος. Λοιπόν, εσένα θα σε κρατήσουμε να βγάλουμε μερικούς ακόμα να συμπληρώσουμε τη γανιά. Για να δούμε τι είναι. Αυτό δεν το νιώθω λίγο καλύτερα. Για να δούμε. Κάνα λιθρίνιο εγώ λέω. Μπα σπάρος, αλλά μεγάλος. Οπα! Ωρε μάγκα μου, αυτός έχει χρυσό στην πλάτη, ρε. Έλα, έλα γόρι μου, έλα γόρι μου. Αντίο, έλα. Κι εσύ. Έλα, έλα, έλα αγάπη μου πάνω. Ωραία, ένας λιθρίναρος. Οχ, έλα εδώ μέσα. Έλα εδώ μέσα, έλα. Βρέσει. Βρέσει. Μπα. Οριακός είσαι, αλλά θα πας μέσα γιατί σε βλέπω χοντρό, μάλλον έχεις αυγά. Βάλε σκούρα, δεν είναι και σίγουρο. Μπα. Μπα.
Λιθρίνη. Λιθρινάκι. Αυτό είναι καλό. Αυτό θα το κρατήσουμε. Έλα. Έλα, ήρεμα. Έλα, εσύ. Βάλουν τσίπουρο αυτό. Βάλουν και σίδερους. Πώς να μην το χάσουμε εμείς. Μια τσίπουρα. Μικρή. Μικρό τσίπουράκι. Α, έφυγε. Ορίστε. Απελευθέρωσε γρήγορα. Σίγουρα. Σίγουρα. Τουλάχιστον παλεύει στη σίγουρα. Θα αλλάξουμε λίγο χρόνο. Σίγουρακι, ναι. Έχει μικρούλια τέτοια, ε. Ας βγάλουμε μια φωτογραφία και θα τα αφήσουμε. Λοιπόν, παιδιά, την ονομάσουμε Μαρία. Τα λέμε Μαρία. Παιδιά, ούτε εδώ πέρα δεν μπορώ να τις γλιτώσω αυτές. Ούτε εδώ πέρα. Τώρα εσύ το κατάπιες, τι το έκανες. Α, καλά, εντάξει. Παιδιά, αυτή την κρατάμε δυστυχώς, γιατί το κατάπιες. Έχω χαλαρά τα φρένα, γιατί έχουμε χάσει πολλά σήμερα. Θα το παίζω μόνο με φρένα πλέον. Κι άλλη τσιπούρα. Για έλα εδώ, κυρία. Ελπίζω να μην το κατάπιε μόνο και όλα τα άλλα φτιάχνονται. Λοιπόν, θα τη βγάλω φωτογραφία και άμα δεν το έχει καταπιεί θα την αμολύσω. Έχω μεγαλώσει τα εγκύστρια. Θα είναι πιο δύσκολο να καρφωθούν πλέον. Αλλά και πάλι ρε γαμώ, το καταπίνουν. Τα μεγάλωσα για να μην το καταπίνουν. Αλλά και πάλι βλέπω ότι. Να το. Μόλις έπεσε κάτω, παιδιά, έχει παιχνίδι. Α, όχι, σπάρος. Ωραίος πάρος, μεγάλος, ωραίος. Πολύ καλός. Να δούμε. Θα βγάλουμε την κανιά. Αυτό είναι καλό. Τσιπούρα πρέπει να είναι. Εδώ, εδώ παπά. Είναι η τσιπούρα. Μια περκάρα είναι. Περκάρα. Αλλά μας το παίζει ζόρικα. Μάλλον η κυρία. Έλα, θα βγάλουμε κάμια καλή εδώ, μόνο μικρές έτσι. Όχι και με χαλάνε. Έχει παιχνιδάκι, αλλά... Λοιπόν, εσένα δεν σε βγάζω φωτογραφία. Εσύ θα πας κατευθείαν μέσα, όπως είσαι, να μεγαλώσεις. Θα την πούμε... Πώς να την πούμε. Λοιπόν, η κυρία Ελένη, αντίο. Πρέπει να είναι λίγο καλύτερη. Άμα βγάλουμε καμία έτσι λίγο καλύτερη, την κρατήσουμε. Να, είναι καλύτερη. Πιο μαχητική είναι η κυρία. Αυτός πρέπει να το έχει καταπιεί, η αλήθεια είναι. Κατάπιες ρε. Άσε με να σε πιάσω, έλα. Το έχει καταπιεί παιδιά, δυστυχώς. Τώρα δεν μπορώ να πατώσει. Αυτό μου φαίνεται σε σπαράκι όμως, ε. Ναι. Σπάρος. Τη γανιά, μίστερ. Τη γανιά. Εσύ.
Κούρα. Κέντε τώρα. Σκουπί μας. Ρε, σε όλες ίδιο μέγεθος είναι, ρε. Να πω ότι έχουμε και κανένα ηχθειοτροφείο να τους κάσαμε. Δεν τους κάσαμε. Είναι όλοι, όλες ίδια φουρνιά. Άπα, πα, πα, πα. Άπα, πα, πα, πα. Θα τον ονομάσουμε Νικόλα. Και βγούμε στον Νικόλα να φέρει τη μαμά του. Γιατί είναι ο μικρός Νικόλας αυτός. Λοιπόν, άντε να μεγαλώσεις. Για να σας λύσω τις απορίες, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε είναι light εξοπλισμός. Για το vertical πλανάκια μέχρι 7 γραμμάρια, 3-5-7 έπαιζα. Και για το Texas Rig χρησιμοποίησα μικρά μολύβια στην αρχή που δεν είχαμε κύμα, με μαρουκίου, και αργότερα αναβάθμισα σε 10 γραμμάρια, 15 και 20, που επειδή ήταν πολύ μεγάλο αναγκάστηκα σε κάποιο σημείο και μετά να βάλω και ζωντανό δόλωμα, καραβιδάκι, μαμούνι. Δεν είναι όλα τα ψάρια σημεία με το μαμούνι, ακόμα και αν φαίνεται στα πλάνα. Έχουν πιαστεί αρκετά και με το βιοδιασπόμενο. Επομένως, γιατί βασικά είναι πολύ καλύτερο να πιάνεις ψάρια με ψεύτικα δολώματα παρά με αληθινά. Είναι άλλο επίπεδο, ας πούμε, τεχνικής. Για το κομμάτι του LRF. Καλά και υπεύθυνα ψαρέματα με πολλές απελευθερώσεις.